Έχουμε κοντά μας την κυρία Διαβάτη, σε απευθεία σύνδεση με την Επίδαυρο που βρίσκεται εκεί στο σπίτι σας, στο σπίτι της. Καλησπέρα σας, κυρία Διαβάτη. Καλησπέρα σας. Θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω ένα σύντομο λίγων δευτερολέπτων πρόλογο, να έρχομαι στο θέατρό σας ως νεαρή δημοσιογράφος δουλεύοντας την απογευματινή, με πολύ μεγάλο θαυμασμό, με δέος θα έλεγα, γιατί ξεκίνησα από το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ εγώ και τότε για θέατρα γράφαμε, δεν υπήρχε τότε η πολύ μεγάλη άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και σας θυμάμαι στις παραστάσεις με τον κύριο Τσακύρογλου και εμένα να σας παρακαλώ να μου κάνετε μία μικρή δήλωση και να μου δώσετε μία μικρή συνέντευξη. Και κάπως έτσι σήμερα σας έχω στο παράθυρό μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Διαβάτη. Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Εχθές αρνηθήκατε να παραλάβετε το βραβείο σας. Σας απονεμήθηκε το βραβείο Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου. Ανεβήκατε στη σκηνή και αρνηθήκατε να το παραλάβετε. Γιατί? Γιατί έτσι θα αναβάθμιζα ένα θεσμό που δεν πιστεύω. Και θα δίνω αξία σε κάτι που δεν πρέπει να έχει αυτή την αξία. Γιατί δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που εγώ πιστεύω ότι πρέπει για το θέατρο. Είναι λάθος. Βεβαίως, ο θεσμός είναι ένας θεσμός που υπάρχει χρόνια, ένας θεσμός που έχει βραβεύσει και συνεχίζει να βραβεύει εξαιρετικά αξιόλογους ηθοποιούς και καλλιτέχνες. Είναι ένας ιστορικός θεσμός στα βραβεία Καρόλ Κουν. Από φέτος δεν τον πιστεύετε? Όχι, ποτέ δεν πιστεύω εγώ στα βραβεία. Δεν είναι μόνο ο θεσμός Καρόλου Κουν, ο οποίος δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Κάρολος Κουν, που τον ήξερα πάρα πολύ καλά και είχα συνεργαστεί μαζί του, γίνεται επιστροφή, ότι θα ενέκρινε κάτι τέτοιο. Έχει φύγει από τη ζωή, το κάνανε μόνοι τους και είναι υπό την αιγίδα του Δήμου, από ό,τι έμαθα, Αθηναίων, γιατί ούτε αυτό το ήξερα, και έτσι ο Δήμος Αθηναίων καφιέται ότι υποστηρίζει τις τέχνες και τα γράμματα και τους σπουδαίους ανθρώπους. Ποιος σας είπε ότι μόνο σπουδαίοι άνθρωποι έχουν πάρει αυτό το βραβείο? Βέβαια, κάπως έτσι γεννάτε το ερώτημα, εφόσον είναι ένας θεσμός που δεν τον πιστεύετε και δεν τον εκτιμάτε, για ποιο λόγο ίσως παρευρεθήκατε εκεί? Γιατί ήταν μια ευκαιρία να πω 5 κουβέντες. Γιατί νομίζω ότι τώρα πια που μεγάλωσα, έχω χρέος να μιλάω. Πάντα μίλαγα, είναι γνωστό αυτό και γι' αυτό δεν είμαι και αρεστή. Αλλά εδώ μου δόθηκε ευκαιρία να ανέβω επάνω στο βήμα και να πω σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που υπήρχε κάποια λόγια. Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον προσωπικά κανενός. Αν είδατε, δεν ανέφερα όνομα. Εγώ είπα όλους αυτούς. Και ούτε μίλησα για διπλώματα. Εγώ μίλησα για ηθοποιούς και πρέπει να καταλάβουμε, και αυτό θέλω να συμβεί, να μπας και ξυπνήσει κανένας από τους Έλληνες και καταλάβει τις διαφορές σε όλα τα πράγματα. Δεν δέχεστε ότι έχουν μπει όλα σε ένα τσουβάλι, ότι έχουν εξισωθεί τα πάντα στον τόπο μας, ότι η ελευθερία έχει μετατραπεί σε ασυδοσία? Και με ποιο δικαίωμα μας καταργούν την άδεια του ηθοποιού? Μπορώ εγώ να κάνω το επάγγελμα ενός αλουνού? Άκουσα να λένε κάποιες κυρίες, κάποιοι κύριοι, ότι οι ηθοποιοί αυτοί είναι κακοί τραγουδιστές και αυτοί. Κοιτάξτε να δείτε, ο καθένας μπορεί να γελιοποιείται, είναι ανάλογα με το τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Εγώ πάντως πιστεύω ότι αν πήγαινα στην πίστα να κάνω αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, οι άξιοι σε αυτό, και για να τους αγαπάει ο κόσμος και να τους θαυμάζει, θα πει ότι το κάνουν πάρα πολύ καλά, θα ήμουν γελία. Αν πήγαινα να κάνω το μανικέν, πάλι γελία θα ήμουνα. Λοιπόν, μιλάω για τον εαυτό μου και μιλάω και για τους ηθοποιούς. Αυτοί που είναι ηθοποιοί και είναι ελάχιστοι στον τόπο μας, πιστέψτε με, με καταλαβαίνουν απόλυτα. Δεν είναι εύκολο να είσαι ηθοποιός. Ούτε το δίπλωμα σε κάνει ηθοποιό, ούτε τίποτα. Εμείς γίναμε ηθοποιοί μετά από τόσα χρόνια. Εγώ είμαι 50 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Και έγινα σιγά σιγά. Και τώρα μπορώ να πω, αρχίζω να γίνομαι ηθοποιός. Ο Μηνωτής έλεγε ότι
πάντα μαθαίνεις αυτή τη δουλειά και εξελίσσεσαι. Και όταν έπαιξε τον Ειδίποδα επί Κολωνό, που τον είχε παίξει κι άλλες φορές και δεν ήταν τόσο καλός, στο τέλος πια όταν τον είδαμε, και ήταν 95 χρονών όταν τον έπαιξε στην Επίδαυρο, είχαμε πάθει όλοι, δεν αναπνέαμε. Και όταν πήγα στο καμαρίνι του και τον είδα, μου λέει, τώρα έγινα ο Ειδίποδας. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Λοιπόν, θέλω να καταλάβει ο κόσμος μερικά πράγματα πολύ ουσιαστικά. Είχαμε σπουδαίους δασκάλους, είχαμε ανθρώπους έμπειρους, που δίπλα τους μάθαμε αυτή την τέχνη του θεάτρου, τη δύσκολη. Ο ηθοποιός δεν βγαίνει και παίζει με την ψυχή του. Την ψυχή όλη τη βάζουμε. Και το κορμί μας και τη σάρκα μας και το μυαλό μας. Παίζει και με άλλα πράγματα ο ηθοποιός. Εκτός από το ήθος ποιών, ποιεί και χαρακτήρες. Και κάθε φορά ένας ηθοποιός δημιουργεί μια γένα δύσκολη. Έτσι το έχω μάθει εγώ το θέατρο. Γιατί γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος που δεν είσαι εσύ. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτά που λέτε. Καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτά που λέτε. Λέτε ότι εσείς θέλετε να περάσετε και χθες το βράδυ στη βραδιά και σήμερα μέσω της εκπομπής κάποια πιο κοινωνικά μηνύματα και πιο ουσιαστικά όσον αφορά στο επάγγελμα του ηθοποιού και την αξία που έχει αυτό για σας και που θα έπρεπε να έχει και για το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό λέτε. Και ίσως με την παρουσία εκεί του Σάκη Ρουβά. Εγώ ούτε το πρόσεξα ότι ήταν εκεί, γιατί δεν το ξέρω κιόλα. Ναι. Βέβαια, συνδέθηκε η παρουσία του με αυτά που είπατε, γιατί είναι ένας από αυτούς που στους οποίους αναφερόσαστε. Γιατί έθιξα την τάξη των πραγμάτων, έθιξα τα πάγια τα οποία συμφέρουν. Γιατί μη ταράξουμε τα νερά, δεν κάνει. Γιατί είναι γεγονός ότι όλοι θέλουν, και βέβαια και τα πιο πολλά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κακά τα ψέματα, δεν θέλουν να χαλάσει αυτό που έχουν φτιάξει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει τα πρότυπά του. Δεν πρέπει να δει κάτι καλύτερο, δεν πρέπει να ξυπνήσει λίγο, γιατί αυτό δεν συμφέρει κανέναν, καταλάβατε. Πρώτον θα υπάρξει μέτρο σύγκρισης και αυτό δεν συμφέρει. Αυτό εγώ τάραξα λίγο τα νερά. Αν δεν υπήρχε αυτό το άτομο που λέτε, που για να σας λέω, για να είναι, να τον αγαπάτε όλοι τόσο πολύ, θα είναι σπουδαίος στο χώρο του. Δεν θα συζητιόταν καθόλου το θέμα. Ισχύει. Εδώ και να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας. Ναι. Οι κάμερες εχθές, τα κανάλια, τα μέσα αυτά κυρίως που φωνάζουν, είμαστε εκεί για το Σάκη. Να είμαστε ειλικρινείς όλοι. Να πούμε ότι δεν θα υπήρχαν, κυρία Διαβάτη. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Δεν θα είμαστε εκεί στα βραβεία και δεν θα δίναμε τέτοια σημασία αν δεν ήταν εκεί ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι δεν είναι? Το ξέρω, μα και όλοι που με παίρνουν τηλέφωνο και από κανάλια και από σταθμούς και μου μιλάνε, το πρώτο είναι που μου αναφέρουν το όνομα του παιδιού αυτού. Και λέω εγώ, δεν αναφέρθηκα, καταρχήν δεν ήξερα αν θα έπαιρνε βραβείο. Εγώ πριν το πάρει το βραβείο βγήκα και μίλησα. Ναι, σωστό. Και μίλησα κατ' επέκταση για το θέατρο γενικά, το οποίο πιστεύω ότι έχει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην παιδεία μας. Έχει ρόλο επικίνδυνο.